Ευχαριστώ θερμά και καλωσορίζω τον ψυχίατρο, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Γιατρέ, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, τι κάνετε. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, μας έκαναν εντύπωση αυτά τα δύο φαινόμενα και θα ήθελα λόγω της επιστημονσύνης σας να μας τα εξηγήσετε τελικά. Αν εξηγούνται, μπορεί να εξηγηθεί το ανθρώπινο μυαλό. Κοιτάξτε, είναι, όταν υπάρχει μια καταστροφή, ο άνθρωπος ξεσηκώνεται μέσα του, δηλαδή τρομάζει. Και ειδικά η φωτιά είναι τόσο, πώς να πω, από παλιά, είναι σαν τα ζωάκια. Όταν τη βλέπουμε τρέχουμε. Ναι. Τρέχουμε όταν απειλούμαστε. Το να πάμε λοιπόν εκεί για να πάρουμε σαν ρεπόρτερ φωτογραφίες, selfie κτλ. Είναι σαν να θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε απόσταση από αυτό που συμβαίνει στους άλλους. Δηλαδή, ενώ άλλοι άνθρωποι πήγαν στο Βαρνάβα για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Να βοηθήσουν. Ναι. Καταλάβατε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Ναι. Δηλαδή, η μία είναι να αποστασιοποιηθείς και να πεις, α, αυτό είναι ένα φαινόμενο τουριστικό, ένα φαινόμενο φυσικό, ένα σαν, πώς να πω, το ηφαίστειο που θα βγάλουμε και μία selfie. Ναι. Και δεν με αφορά. Και οι άλλοι είναι... Οι λιγότεροι βέβαια το κάναν αυτό. Τρέχω χωρίς να τον ξέρω τον άλλον, να τον βοηθήσω, ναι, να σώσει το σπίτι του. Τρέχω να σώσω τα ζωάκια που είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση όπου ταυτίζεσαι με τον άλλον, νιώθεις μια συμπόνια και θες να τον βοηθήσεις ακόμα και αν δεν το ξέρεις, και μια άλλη τάση είναι να τον δεις σαν εντελώς ξένο, ναι, γιατί έτσι διαβεβαιώνεις τον εαυτό σου ότι αυτό δεν με αφορά. Και μήπως αισθάνεσαι και καλύτερα, λες, ορίστε και κάει και του άλλου το σπίτι. Εγώ είμαι μια χαρά, έχω το σπίτι μου, τη ζωή μου. Το βράδυ, ναι, θα πάω να πιω και τις μπύρες μου, θα δω, ναι, το σινεμά μου. Και ποιος με πιάνει εμένα. Μας έκανε εντύπωση γιατί είδαμε την αστυνομία να προσπαθεί να τους διώξει από εκεί, γιατί μπαίνανε εις βάρος της δραστηριότητας που είχαν, και όμως όλο και περισσότερος κόσμος να πηγαίνει και να βγάζει φωτογραφία. Και μας έκανε μεγάλη εντύπωση, ναι, γιατρέ, αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς, ναι, αυτό. Δηλαδή, μερικοί νιώθουν ότι τους αφορά πολύ, ναι, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, και άλλοι δεν με αφορά. Σωστά. Και το βλέπω σαν κάτι ξένο που απλώς έτσι... Το βλέπουμε βέβαια και στα τροχαία, έτσι, όταν γίνεται ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, όταν γίνεται κάποιο τροχαίο που όλοι σταματάμε για να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα που ακριβώς χτυπήσει άνθρωποι, ναι, βάση περιπτώσει με γενικές, ναι, 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 ζημιές. Άλλοι λοιπόν τρέχουν εκεί, αν είναι κάποιος γιατρός να βοηθήσει όπως μπορεί τον τραυματία, και άλλοι μπορούν να πάρουν φωτογραφίες, να πούν, ναι, α, ευτυχώς δεν το έπαθα εγώ. Είναι αυτές οι δύο τάσεις δηλαδή που καθορίζουν τη στάση του καθένα μας. Η συμπόνια, το να συμπονείς, να συμπαθείς τον άλλον, να παθαίνεις μαζί του δηλαδή, ή το άλλο, μια διαφορία σαν να είναι ένα φαινόμενο περίεργο που το φωτογραφίζω, ναι, και δεν με αφορά τίποτα. Το δεύτερο φαινόμενο με αυτού του συνανθρώπου μας πλέον που είναι πάρα πολύ αυτοί οι πυρομανείς, με τελευταίο θέμα την κυρία αυτή από την Πελοπόννησο που ήθελε να συνάψει ερωτική σχέση με κάποιο πυροσβέστη και πήγαινε και έβαζε φωτιές. Αυτό πώς, ναι, δικαιολογείται. Δεν ξέρω, θα έπρεπε, ναι, να την ακούσει κανείς την κυρία για να κρίνει, αλλά γενικά είναι άτομα οι πυρομανείς οι οποίοι διεγείρονται ακόμα και σεξουαλικά, ή το εγώ τους, ο ναρκισισμό τους διαγείρεται βάζοντας φωτιά και βλέποντας αυτό το πράγμα να απλώνεται και να μπορούν δηλαδή να κάνουν κάτι τόσο καταστροφικό. Ναι. Αυτό, ξέρετε, γίνεται γιατί όπως μέσα μας έχουμε κάποια ένστικτα, είτε τα σεξουαλικά είτε τα επιθετικά, που λέμε πήρε καρδιά μια φωτιά και καίγεται, ναι, ναι, αυτό το προβάλλουν έξω και χαίρονται επειδή δεν μπορούν να το κάνουν στην πραγματικότητα, το ζουν εξωτερικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούν να το χάρουν στη ζωή. Γιατί δεν έχουμε ακούσει χάρουν και από άλλον πυρομανή να λέει, θέλω να ακούω τα πυροσβεστικά. Με διεγείρει ο ήχος της, ναι, πυροσβεστικής. Ναι, 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 ότι, ναι, ναι, ότι προκάλεσε αυτό το πράγμα μόνος του. Δηλαδή, ναι, εκεί ο ναρκισισμός του είναι σαν να ανεβαίνει στα ουράνια. Νιώθει δηλαδή ότι κάνει τον κόσμο παιχνίδι στα χέρια του. Ναι. Είναι αυτό το πράγμα που κάποιος που είναι καταπιεσμένος, που νιώθει σχεδόν άδειος, ένα τίποτα, ναι, ξαφνικά κάνει όλο τον τόπο να είναι στην υπηρεσία του. Να τρέχει για αυτό που έκανε αυτός.
Είναι δηλαδή άτομα τα οποία έχουν, είναι μια διαστροφή αυτή η πυρομανία, ναι, και το κάνουν αυτό για λόγους πραγματικά να έχουν κάποια απόλαυση από αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι ο εγκλεισμός στη φυλακή που φέρνει ο νέος νόμος βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί αυτή η κυρία για παράδειγμα θα φυλακιστεί τώρα για 2 μήνες, έτσι? Νομίζετε ότι είναι ένας τρόπος να πολεμήσει, να καταπραίνει αυτό το αίσθημα που έχει? Όχι, όχι. Αυτό είναι, ξέρετε, να περιορίσει τη δράση κάποιου που μπορεί να είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, όπως όλες αυτές οι πειθαρχικές ποινές ή ο σοφρονισμός. Δεν αλλάζει μέσα του αν δεν μπορέσει να κάνει κάποια μακρόχρονη θεραπεία και πάλι. Είναι, γιατί είναι πολύ ριζωμένες ελλείψεις αυτές, ναι, που προσπαθεί κάποιος να αντισταθμίσει με μια τέτοια συμπεριφορά. Ναι. Γιατρέ, να κλείσουμε και με την εικόνα που έχετε εσείς από τη δική σας επιστημονική βάση με τις ψυχικές παθήσεις στη χώρα, αν τα πράγματα παραμένουν επιδεινωμένα ή πραγματικά η πανδημία, αυτά που έχουμε διαβάσει από μελέτες, είναι που άνοιξε, θα έλεγα, τον ασκό του αιώλου? Όχι, αυτό είναι ένα γεγονός, δεν είναι η δικιά μου η άποψη. Είναι ότι η πανδημία του COVID-19 συνοδεύτηκε από μία ψυχιατρική πανδημία. Δηλαδή τα περιστατικά των ψυχικών διαταραχών που εμφανίστηκαν μετά τον COVID, δηλαδή με το που ξέσπασε ο COVID, ναι, ναι, αυξήθηκαν κατά 25% έως 30% των περιστατικών που υπήρχαν πριν του να έχουμε τον COVID. Άρα βλέπετε ότι εκεί σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι εκδηλώθηκαν αυτά τα περιστατικά, τα οποία να σημειώσω, εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν σαν διαταραχές πιο έντονες από ό,τι πριν. Ναι. Δηλαδή ερχόταν ένας έφηβος με μια βουλιμία ή με μια ανορεξία, ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Ή ερχόταν με μια απόπειρα αυτοκτονίας, ήταν πιο επικίνδυνη αυτή την περίοδο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι μόνο λοιπόν ότι προέκυψαν αυτές οι δυσκολίες στον ψυχικό τομέα, αλλά είναι ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη αντιμετώπιση. Δηλαδή ούτε στον δημόσιο τομέα, ούτε από τον ιδιωτικό τομέα υπήρξαν πρωτοβουλίες για να αναδείξουν αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό θα είδατε ίσως ότι πολλά νούμερα που αφορούν τη βία, που αφαιρούν όχι μόνο τις ψυχικές διαταραχές, δηλαδή καθεαυτές, ναι, αλλά και τις συνέπειές τους, τις πληρώνουμε σήμερα. Ναι, ναι, πολλά ξεσπάσματα, ναι, πολλές τέτοιες συμπεριφορές. Ναι, πάρα πολλά, και ξέρετε... Και πολύ οργή στον κόσμο, πολύ θυμό. Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι. Μεγάλη επιθετικότητα. Είναι η βία που βγαίνει, ναι, και πολλές φορές όταν δεν εκφράζεται, ξέρετε, με ψυχικές διαταραχές, πολλές φορές έχουμε δει να εκδηλώνεται με σωματοποιήσεις, με προβλήματα σωματικά. Και διαβάζουμε ότι πολλοί που προσέρχονται σαν και εσάς ως ψυχίατρο να κάνουν τη θεραπεία ή σταματούν τη θεραπεία ή δεν συνεχίζουν να παίρνουν τα φαρμακά τους ή θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν γίνει καλά. Αυτό ναι, 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 σας λέω, είναι ανεπαρκής η φροντίδα, ναι, αυτών των περιστατικών. Ναι, ναι. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί μου το μετέφερε ο αρχισυντάκτης μας ο Ανδρέας Παναγόπουλος. Τώρα, με την αύξηση των φαρμάκων που είδαμε, αυτό επηρεάζει, πιστεύετε? Τώρα, εσείς ως επιστήμονας, ως γιατρός, θα επηρεάσει? Δεν γνωρίζω καλά το πρόβλημα, αλλά οτιδήποτε πάει προς την ακρίβεια, ναι, σε σχέση με τα φάρμακα είναι εις βάρος της υγείας. Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για τα πολύτιμα που μας είπατε. Ευχαριστώ. Να έχετε ένα σας καλό. Κάθε καλά. Και εσείς υπόλοιπο καλοκαιριού, ευχαριστώ θερμά.